Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αποδέκτη στην κυβέρνηση καθώς και τις ελληνικές τράπεζες είναι σαφές. Πρέπει να επιταχύνουν τους ρυθμούς τους και να αντιμετωπίσουν γενναία το πρόβλημα των κόκκινων δανείων με πληστηριασμούς και πωλήσεις άμεσα. Εάν δεν επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε οι δανειστές να δουν αποτελέσματα, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην εξέλιξη της τρίτης αξιολόγησης, ενώ μπορεί και πάλι να μπει μαχαίρι στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας υπερχρεωμένων οικοκυριών, η οποία λήγει τυπικά τα τέλη του 2018. Μέσα στις επόμενες 20 με 30 ημέρες θα έχει καθαριστεί το μεγαλύτερο τμήμα του Σαρονικού, τόνισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, τονίζοντας πως αν υπήρξαν λάθη τότε τα έκαναν μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Ενώ υπογράμμισε πως δεν υπήρξε ολιγορία, καθώς λίγες ώρες μετά το ναυάγιο είχε τοποθετηθεί το απαραίτητο φράγμα. Παρ' όλα αυτά, στο διάστημα που μεσολάβησε, είχαν διαφύγει κατά την εκτίμηση των εταιριών αντιρρύπανσης περίπου 300 τόνοι καυσίμου. Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την παρουσίαση του Galaxy Note 8 και η Samsung έχει ήδη αρχίσει να κάνει φασαρία για το επόμενο μοντέλο της σειράς που θα κυκλοφορήσει το 2018. Φασαρία πλήρως δικαιολογημένη αν αναλογιστεί κανείς πως η κορεάτικη εταιρεία θέλει το επόμενο Galaxy Note να διπλώνει. Τα σχέδια αυτά δεν προέρχονται από ανώνυμες πηγές αλλά από τον ίδιο τον πρόεδρο κινητής τηλεφωνίας της Samsung που δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά το πρώτο smartphone που θα χρησιμοποιεί τη τεχνολογία F-Cam της οθόνης που έχει αναπτύξει. Ανωδικά κινεί τη χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 781,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,56%. Σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.